Τώρα. Εξομολογώ χθες και δόξα τω Θεώ είχε αρκετούς και κάποια στιγμή μπαίνει ένα κοριτσάκι και μου λέει θα με κοροϊδέψεις άμα σου πω ας την πόρτα βρε λίγο ανοιχτή, αφήστε την πόρτα να βλέπουμε τα παιδιά έξω που παίζουν. Και μου λέει, ξέρεις, ήρθαμε για εξομολόγηση από το Λονδίνο. Με μία μέρα θα μείνουμε διανυκτέρευση και θα ξαναφύγουμε πάλι. Λέω, τι θέλα και το ρώταγα. Με πόνεσε. Λέω, τι δουλειά κάνετε εκεί. Λάντζα, πάτερ. Λέω, και πόσα παίρνετε, τίποτα. Τα μαζεύουμε 6 μήνες τώρα για να κάνουμε αυτό το ταξίδι για εξομολόγηση. Ντράπηκα. Χάρηκα και ντράπηκα. Είναι δυνατόν, λέω. Αυτοί θα μας δικάσουν. Αυτές οι ψυχές θα βγουν μπροστά στην ώρα που θα μας κρίνει ο Θεός και θα πει, κοιτάξτε, να το πω λίγο λαϊκά, δεν θα το πει έτσι ο Θεός. Κοιτάξτε τα μούτρα σας. Κοιτάξτε τα μούτρα σας. Τι ψυχές και τι άνθρωποι κυκλοφορούν δίπλα σας. Και εσείς τους παπάδες τους έχετε σπαρμένους ανά 200 μέτρα, πόσους πνευματικούς να έχει η Θεσσαλονίκη ο νομός. 200, 300, 400, 500. Και αυτό το κοριτσάκι ήρθε από το Λονδίνο. Είχα σειρά παπά μου στα πνευματικά πολύ καλή. Από τότε που έφυγε ο πνευματικός μου τα σταμάτησα και είπα να ξανάρθω να βάλουμε σειρά και θα μαζεύω κάθε τόσο λεφτά για να ερχόμαστε με τον καλό μου. Ο καλός της δε, θα το πω, είπα να μην το πω, μουσουλμάνος, ο οποίος μου λέει, παπά μου, δώσ' μου τίποτε να το έχω ευλογία, πήρα την Καινή Διαθήκη στα αραβικά και διαβάζω 2 κεφάλαια κάθε μέρα. Τώρα αν θα μας δικάσει το κοριτσάκι ή ο μουσουλμάνος δεν το ξέρω. Θα μας δικάσουν όμως. Και όταν του έδωσα μια Παναγιά, τη φύλαγε 10 φορές τη φίλησε και έκλαιγε. Αυτά ζω. Όχι, δεν θα το προσπεράσω και όσοι υπόλοιποι έρχεστε. Γιατί εγώ με όλους σας που έρχεστε, μου γεμίζετε την καρδούλα. Μου γεμίζετε την καρδούλα. Είπα σήμερα στον Νίκο μέσα, που μας έφερε και τα Άγια Λείψανα,
το Ευαγγέλιο του όρθρου δεν ήταν κανένας, μόνο οι ψάλτες ήμασταν. Αχ, λέω, δόξα το Θεέ, σήμερα, λέω, Θεούλη μου, θα με αφήσεις μόνο μου, δεν πειράζει. Αλλά πώς τα καταφέρνει ο Θεούλης, τι σας κάνει, δεν το ξέρω αυτό. Κάτι σας κάνει όμως, για να άρχεστε. Μη χάνουμε λοιπόν το Θεό, μη χάνουμε το δρόμο του Θεού, μη χάνουμε την αγάπη μεταξύ μας, μη χάνουμε την αγάπη στην Εκκλησία μας. Λέω, και τώρα που ακούγεται και στο ίντερνετ, θα το ακούσουν και αυτοί που με κρίνουν και θα με κρίνουν αυστηρά. Λέω, εμείς εδώ στον κόσμο δεν κάνουμε ούτε μεγάλες προσευχές, ούτε μεγάλες νηστείες, ούτε ασκήσεις. Με τι θα σωθούμε τότε? Θα σωθούμε πρώτα θα σωθούμε με το πόση αγάπη σκορπάμε. Και θα κριθούμε αρνητικά με το πόση κακία σκορπάμε. Διώξτε την κακία, μωρέ. Δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα. Τίποτα. Η αγάπη έχει πλούτο. Η αγάπη έχει Θεό. Η αγάπη θέλει συνάνθρωπο. Και τότε ανοίγουν τα ουράνια. Και διάβασα χτες, έχει μία σελίδα στο ίντερνετ, να την πω αυτήν, είναι, τώρα κάνω διαφήμιση στο κήρυγμα και ίντερνετ, που καταντήσαμε, που λέει «Συναξαριστής πατάς». Και ξαναπετάς και ανοίγει η ημέρα εκείνη. Δηλαδή σήμερα 6 του μηνός, ποιοι Άγιοι γιορτάζουν, ποιο είναι το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος στην ακολουθία, και αν πατήσεις πάνω στον κάθε Άγιο, έχει μια σύντομη περιγραφή της ζωής του Αγίου. Και κάτω έχει ένα μικρό κειμενάκι από τους σύγχρονους κυρίως Αγίους. Και χτες είχε από τον Άγιο Πορφύριο και είπε ο παππούλης, θησαυρός σαν την αγάπη δεν υπάρχει. Θησαυρός που να μας βάζει στον παράδεισο από μόνος του δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν να σκορπάμε αγάπη. Τώρα θα μου πείτε, δηλαδή, για μας, όσο σκορπάς, τόσο γυρίζει, άλλη τόση γυρίζει πίσω η αγάπη. Όσοι σκορπάς, άλλη τόση αγάπη γυρίζει πίσω. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Τίποτα άλλο δεν ξέρω καλά από την πίστη μας. Δεν τα ξέρω τα άλλα τα σπουδαία και τα θεολογικά, αλλά το πώς σκορπάμε την αγάπη και το πώς γυρίζει πίσω η αγάπη, μου το μάθατε όλοι εσείς που έρχεστε στην εξομολόγηση. Δεν θέλω να τελειώνει η εξομολόγηση. Την Παρασκευή που είχα λιγότερους δεν ένιωσα καλά. Χτες που είχα κάμποσους, ωραία, λέω, τι ωραία σήμερα θα περάσω. Και ξεχνιέμαι τόσο που φτάνει 4, 5, 6 η ώρα και αν δεν αρχίσει να φωνάζει η κυρία Μαρία, ξεχνάω και το φαγητό.
τόσο πολύ με γεμίζει η εξομολόγησή σας. Γι' αυτό έλεγε ο Γεροπαΐσιος, το πετραχύλι του παπά είναι το καλύτερο σβηστικό, το καλύτερο σφουγγάρι. Τα καθαρίζει, έλεγε, και τα κάνει όλα κατάλευκα σαν το χιόνι. Θα σας πω κάτι που τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν το έχω πει ποτέ. Όταν είχα τον πνευματικό μου, που ήταν ο παπά Ισαάκ ο Λιβανέζος, όσοι τον είχατε πάει και τον είχατε δει στο Όρος, θα ξέρετε τι υπέροχος πνευματικός ήταν. Εξομολογούσε πολλές φορές 2, 3, 4, 5 24 ώρα συνεχόμενα. Αφού μια χρονιά, δύο παραδείγματα θα σας πω από τον παπά Ισαάκ, μία χρονιά έβγαινε και εξομολογούσε στο Μικρόκαστρο, στο μοναστήρι, που είναι στη Σιάτιστα, στη μισή απόσταση από ό,τι από εδώ μέχρι το χωριό μου που είναι η Κόντσα. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί όταν ήταν μικρά τα παιδιά, σταματούσαμε πάντα, γιατί ο πατήρ Στέφανος ήταν και είναι εκλεκτότατος κληρικός και θέλαμε να τον βλέπουμε. Είχαμε κάνει μια χρονιά στη Σιάτιστα καθηγητές και τους είχαμε γνωρίσει. Και μου λέει κάποιος, είναι και ο γέροντας ο παπά Ισαάκ εδώ. Λέω, ήταν Λαμπροτρίτη. Λέω, να περιμένω να χωθώ λίγο, να πάρω την ευχή του και να φύγω. Παίρνουμε λοιπόν την ευχή και με ρωτάει, Χριστάκη, δεν ήμουν παπάς ακόμα. Τι ώρα, για ρώτα τον παπά Στέφανο, τι ώρα θα σημάνουν για Ανάσταση. Του λέω, τι, Ανάσταση, πότε, του χρόνου. Φλογημένε, Ανάσταση, δεν θα κάνουμε. Χαίροντα, έχει 3 μέρες που την κάναμε. Λαμπροτρίτη σήμερα. Τι λες βρε παιδί μου. Του λέω, από πότε μπήκες μέσα. Μπήκα, λέει, τη Μεγάλη Τρίτη. Στο κελάκι που εξομολογούσε και η ουρά δεν τελείωνε και είχε φτάσει μια εβδομάδα μετά. Του πηγαίνανε το αλάδωτο, το φαγάκι και συνέχιζε. Στη Σιάτιστα, όταν έρχονταν ο παπά Ισαάκ, εμείς ήμασταν καθηγητές με την κυρία Μαρία. Και έρχονται ένα πρωί παιδιά τεχνικού λυκείου είχα. Λέει, κυριέ, είμαστε όλοι ξενύχτιδες. Λέω, σε ποια μπουζούκια ήσασταν. Και τι μου λένε τα παιδιά. Όχι. Πήγαμε για εξομολόγηση. Λέω, όλοι, σχεδόν. Και πώς πήγατε. Βάλαμε λεωφορείο, μας πήγε στις 9, τελειώσαμε στις 6, ήρθαμε εδώ στην πλατεία, ήπιαμε ένα καφέ, πήραμε πρωινό και ήρθαμε για μάθημα. Είπαμε ποιοι θα μας δικάσουν. Αυτά τα παιδιά, ποια παιδιά που εσείς, οι καλοί χριστιανοί, τα βλέπετε και μου τα βρίζετε και από πάνω, γιατί είναι αλήτες. Εγώ πήγα προχθές στο γήπεδο μετά από καιρό. Μη γελάς, μωρέ, θα το πω. Δεν πήρα χαρά, αλλά χάρηκες εσύ όμως. Δεν πειράζει. Χάρηκα γιατί χάρηκες εσύ. Πού το κι ο άλλος που χάρηκε, ο δικός μου εδώ. Και για να πάω από την Αγία Βαρβάρα μέχρι εκεί που μπήκαμε στο γήπεδο, 2-3 χιλιάδες παιδιά μου φίλησαν το χέρι. Ένιωσα και την αγάπη τους και την καρδιά τους
και την ψυχή τους. Έχουμε μια πολύ ιερή υποχρέωση στην εποχή μας να βρούμε το Θεό της αγάπης, γιατί και εμείς τον χάσαμε και λάθος Θεό δίνουμε στα παιδιά μας. Λάθος Θεό δίνουμε στα παιδιά μας. Γιατί μόλις τα παιδιά μας βρουν τον πραγματικό Χριστό, αυτός που λιώνει για τον καθέναν, όχι, δεν αγαπάει ο Θεός, λιώνει για τον καθέναν ο Θεός. Και λιώνει, έλεγε ο Γεροπαΐσος, πιο πολύ για τον αμαρτωλό. Και τον περιμένει, τον περιμένει. Τούτος ο Θεός δεν διώχνει. Τούτος ο Θεός δεν φθονεί, δεν μισεί. Τούτος ο Θεός αγαπάει, 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 αγαπάει. Αγαπάει και περιμένει. Αγαπάει και περιμένει. Ξανααγαπάει και ξαναπεριμένει. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος. Περιμένει και αγωνιά. Τι καλό θα κάνουμε για να έχουμε να του πούμε και να πάμε κοντά του και να είμαστε για πάντα κοντά του. Αυτόν το Θεό λοιπόν να βρούμε. Υπάρχει ο άλλος ο Θεός, εκείνος που λέει η γιαγιά στην εγγονή, πως είσαι έτσι μωρή, δεν τρέπεσαι καθόλου, θα σε κάψει ο Θεός. Πότε είδατε εσείς να καίει ο Θεός? Δεν μου λέτε, πότε είδατε να καίει ο Θεός? Πότε είδατε να καίει ο Θεός? Ή ποιος άντρας θα σε δει έτσι πως είσαι? Έχετε σκεφτεί τι βαριές κουβέντες λέτε στα παιδιά σας? Έχετε σκεφτεί τι βαριές κουβέντες, χωρίς να το καταλαβαίνετε, λέτε στα εγγόνια σας? Έχετε σκεφτεί, αχ, μ' αρέσει αυτό, οι πεθερές τι βαριές κουβέντες λέτε στις νύφες? Τώρα άμα λένε και οι νύφες, τότε δεν, όχι, το έχουμε χαλάσει τελείως. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να βρούμε την αγάπη του Θεού. Πάμε να βρούμε το Θεό της αγάπης. Πάμε να βρούμε εκείνον που έχισε το αίμα του από την αγάπη του την πολύ για όλους εμάς. Και κάθε σταγόνα είναι για τον κάθε έναν. Στην αγάπη του Θεού, αυτό κρατήστε το. Το διάβασα, δεν είναι δικό μου. Στην αγάπη του Θεού δεν περισσεύει κανένας. Βλέπετε τον μουσουλμάνο, τον έφερε μαζί με το κορίτσι του από το Λονδίνο να εξομολογηθούν. Hey! Και μου λέει, θέλω την άλλη ή την παράλληλη φορά να με βαφτίσεις, παπά. Και ξέρετε πόσους έχω βαφτίσει, και μουσουλμάνους και μερικές φορές είναι εδώ ανάμεσά σας που έρχονται στη λειτουργία, και οι Εχοβάδες. Άντε λοιπόν, πάμε να βρούμε αυτόν τον Θεό και μετά θα είναι όλα όμορφα. Ο άλλος ο Θεός που του λέμε εμείς ότι θα τιμωρήσει, θα κάψει, θα βασανίσει, είναι τα λόγια του διαβόλου. Περίγραψε, σου λέει, στο παιδί σου, στο εγγόνι σου, ένα Θεό τιμωρό, ένα Θεό βάρβαρο, ένα Θεό κακό, και το παιδί θα κάνει πέρα. Να γιατί τα παιδιά κάνουν πέρα. Γι' αυτό κάνουν πέρα. Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα, πρώτο ο Θεός, είμαι εδώ. Από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
και Κυριακές μετά τη λειτουργία. Σήμερα όμως, βλέπετε έξω ξεκίνησα να στολίζω, 12 η ώρα έχω βάφτιση. Γι' αυτό να τα κανονίσουμε όσοι θα μείνετε για να με δείτε, κουτσουκου γρήγορα για να τελειώσουμε.